άλλος είχε από μένα. Εκ μέρους του Δέλτα Σίγμα Τσαρέ, θυμώ να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Μελέτης Φιλολογικών Καθήσεων και τον πρόεδρο του καθηγητικού καθηγητή, προτιμώντας τα 80 χρόνια της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας, μας κάλεσε στο διαδραστικό σεμινάριο που διοργανώνει για να εκφράσουμε τις θέσεις και τις απόψεις της εταιρείας μας, της εταιρείας όλων. Λάβω τη ευκαιρία να συγχαρώ τον κύριο Χατζηχρήστο και τον Ινστιτούτο Μελέτης Φιλολογικών Καθήσεων για την πραγματικά εξαιρετική προσφορά που έχει κάνει στην εκπαίδευση των ορολόγων με τη διοργάνωση αυτών των διαδραστικών σεμιναρίων, των ποινικών φροντιστηρίων που κάνει. Με τη θαυμάσια αυτή η ιστοσελίδα, την περισσότερο που διαθέτει, είναι πραγματικά μια διαδικτυακή πύλη ενημέρωση επιστημονική και εκπαιδευση των ορολόγων, όπω επίση για την πραγματικά δυνατότητα που δίνει στου νέου συναδέλφου για αυτά τα ταξίδια στο εξωτερικό, έστω και για ένα χρονικό διάστημα, τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με κέντρα ληστείας και να παίρνουν μια γνώση ακριβώς για το ευρωπαϊκό ορολογικό κίνητρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σημαντική προσφορά. Ξεκινάμε λοιπόν την εκδήλωση αυτή. Το πρώτο έσω αναφέρεται ακριβώς στους προβληματισμούς και ποιες είναι οι ρήξεις που πρέπει να κάνει η ιδιωτική εταιρεία, όπως ανέφερε πριν, γιατί πιστεύω ότι με ρήξη να συμμορφώσουμε πράγματα ή να διορθώσουμε μερικά πράγματα σε περίπτωση τη δύσκολη και οικονομική κρίση. Πραγματικά δεν μας δίνει την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό το κινήσεων. Και θα ξεκινήσω με τον πρώτο μιλητή που είναι ο αρχηγός της εταιρείας μας, της κυρίας Σοφράς, ο οποίος μιλήσει και θα μας πει αν είναι η εταιρεία μας όπως την θέλουμε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ και να σας πω για την πρόσκληση και την τιμή που μας κάνετε να μας καλείτε και σαν μέλη της Δέλτα Σίγμα της Ελληνικής Ορολογικής Εταιρείας. Είναι ιδιαίτερη χαρά να είμαστε τα τελευταία χρόνια σχεδόν κάθε χρόνο εδώ, σε αυτό το πολύ σημαντικό μάθημα, σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που πραγματικά έχει κάνει τη ρήξη, πιστεύω, όλα τα προηγούμενα που ξέραμε, με όλες τις προηγούμενες επιστημονικές εκδηλώσεις. Ο τίτλος της σύντομης αυτής ομιλίας είναι αν η εταιρεία μας, η ελληνική ορολογική εταιρεία, αν είναι όμως που θέλουμε. Και αυτό ήταν πραγματικά μια challenging ερώτηση για να θέσει κανείς. Να προχωρήσω όμως στη δήλωση πέρα, που λέει ότι τουλάχιστον για αυτή την ομιλία δεν υπάρχει κανένα conflict of interest. Με ενημέρωσαν προηγουμένως ότι θα πρέπει να αναφερθώ με δικαστές και με τις χορηγούς εταιρείες. Σας ενημερώνω ότι στο παρελθόν έχουμε συμμετάσχει σε γενικές δουλειές και με την εταιρεία Ipsen και με την εταιρεία Traxon και μέχρι εκεί είναι η σχέση μας με τις εταιρείες αυτές. Λίγο ψηλά βέβαια τα slides. Να ξεκινήσω από το τι είναι η ελληνική ορολογική εταιρεία. Έχουν περάσει πάνω από 80 χρόνια από τότε που ήρθε. Και από την αρχή της, η ελληνική ορολογική εταιρεία ήταν και είναι ένα επιστημονικό και εκπαιδευτικό σωματείο με σκοπό την προαγωγή της ορολογίας στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τη σύσφυξη των σχέσεων που έχουν οι Έλληνες ορολόγοι με τους ξένους ουρολόγους, με τους ουρολόγους της Ευρώπης και της Αμερικής. Και βεβαίως η προαγωγή της ουρολογίας στην Ελλάδα έρχεται μέσα από τις διάφορες εκδηλώσεις τις οποίες υποστηρίζει η Εθνική Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία. Βεβαίως όλοι είμαστε μέλη αυτής της εταιρείας και σαν μέλη της έχουμε το δικαίωμα και να ζητήσουμε πράγματα και να προτείνουμε πράγματα προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να κοιτάξουμε, να τα πραγματοποιήσουμε, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Όπως ανέφερα λοιπόν, η διαρκής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών της εταιρείας είναι ο σκοπός της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας. Και το ερώτημα είναι εάν αυτό το σκοπό τον επιτυχάνει τελικά. Κάνει ό,τι λέει το καταστατικό της. Πώς θα κρίνουμε αν πραγματικά επιτυχάνεται αυτός ο σκοπός, κοιτώντας τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η ελληνική ορολογική εταιρεία λοιπόν, αυτό φαντάζομαι έχει και κάποια, ναι, παράγει με αρκετά μεγάλη δυσκολία, γιατί δεν συμμετέχουμε σχεδόν κανένας μας στη συγγραφή άρθρων για το περιοδικό ελληνική ορολογική εταιρεία. Και τον κύριο Βαρκαράκη που είδα πίσω,
Αν το ρωτήσετε, θα σα πει τι δυσκολία έχει να μαζέψει την ύλη για το επόμενο περιοδικό. Αυτή είναι η δική μα σημαία. Το περιοδικό δεν έχει ανέβει. Και βέβαια, θα αναφερθεί και ο κ. Μουτζούρης μετά από μένα για τις προσπάθειες που γίνονται στην αναβάθμιση του περιοδικού. Κάθε δύο χρόνια κάνει το Πανελλήνιο Συνέδριο. Και το Πανελλήνιο Συνέδριο, τουλάχιστον τα τελευταία που έχω παρακολουθήσει, από άποψη ύλης και από άποψη γνώσης και από άποψη μελετών, ανεβαίνει συνεχώς. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό συνέδριο. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε το τι κάνουμε εμείς προσωπικά και ποιες είναι οι δουλειές τις οποίες παράγουμε στις κλινικές μας. Και είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη για το ΔΣ της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας να οργανώνει κάθε φορά ένα επιτυχημένο και σχετικά εντός των οικονομικών στόχων που έχουμε συνέδριο. Εκτός από το Πανελλήνιο Συνέδριο, την επόμενη χρονιά, όπως ξέρετε, γίνονται και όλα τα συνέδρια των υποειδικοτήτων. Και η Εταιρεία Ουρογενειακής Οντολογίας κάνει ένα συνέδριο, και η Εταιρεία Ακράτειας και Ουροδυναμικής, και η Εταιρεία Αισθητικής Λειτουργίας, όλοι κάνουν συνέδρια. Και δεν είναι μόνο αυτά. Φέτος είναι 13 περίπου συνέδρια, τα οποία, ουρολογικά συνέδρια, τα οποία γίνονται ανά την Ελλάδα. Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία στηρίζει πάντα αυτά τα συνέδρια, αυτά τα συμπόσια, αυτές τις συναντήσεις και οικονομικά και με την άποψη των ειδικών μελών που έχει για την ποιότητα και τη μεταφορά γνώσης προς αυτούς που θα παρακολουθούν. Άλλα συνέδρια. Φέτος γίνεται στη Θεσσαλονίκη το Southeastern European Meeting, που είναι μια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία και ιδιαίτερα με το Section που είναι στην Νότιο Ανατολική Ευρώπη. Και εκεί η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία έχει λόγο και στο να διαμορφώσει το πρόγραμμα του συνεδρίου μέχρι ενός σημείου, αλλά και να προσφέρει σημαντικά οικονομικά για τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου. Τα μαθήματα που γίνονται κάθε μήνα είναι επίσης δουλειά της ομάδας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Επιστημονικών Θεμάτων της εταιρείας. Πρόσφατα έγινε, τελείωσε μάλλον, η εβδομάδα εκπαίδευσης δικαιωμένων, η οποία πήγε εξαιρετικά καλά, τουλάχιστον να κρίνουν από τα σχόλια τα οποία υπήρχαν από τους ειδικευόμενους. Και πρέπει να σας πω, όπως και αυτή εδώ η συνάντηση που είμαστε σήμερα, η άποψή μου είναι ότι αυτές οι μικρές συναντήσεις με λίγους ανθρώπους, με ανθρώπους που ξέρουν τι θέλουν να μάθουν, που πηγαίνουν για να μάθουν συγκεκριμένα πράγματα και δασκάλους που πραγματικά έχουν τη γνώση και την ικανότητα να τα μεταφέρουν, είναι ίσως τα πιο σημαντικά από αυτά που γίνονται. Πέρα από αυτά, η εταιρεία χορηγεί υποτροφίες. Φέτος θα δοθούν δύο υποτροφίες από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, μία για 20.000 ευρώ και άλλη μία για 10.000 ευρώ, καθώς επίσης και τρεις χορηγίες από 3.000 κάθε μία, ούτως ώστε να υποστηριχθούν τα έξοδα διατριβών από συναδέλφους, οι οποίοι έχουν μπροστά τους να κάνουν κάποιο έργο επιστημονικό, αλλά δεν έχουν την οικονομική ικανότητα να το κάνουν σε πέραση. Επομένως, αυτά είναι που κάνει η εταιρεία και νομίζω, με δεδομένο ότι όλοι οι άνθρωποι τα τελευταία 80 και χρόνια που ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι πρόεδροι ιδιαίτερα που άφησαν τη σφραγίδα τους στην Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, το κάνουν πάντα από αγάπη και χωρίς κανένα οικονομικό ή άλλο όφελος για αυτούς. Είναι πολύ παραπάνω δουλειά για έναν κλινικό γιατρό να έχει να αντιμετωπίσει την κλινική, τους αρρώστους, τους ειδικευόμενους που έχει μαζί του και ταυτόχρονα να μπορεί, να πρέπει να τρέχει και το όλο έργο αυτό της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Εκτός από αυτά, η εταιρεία κάνει και άλλα πράγματα. Έχει συγχωνεύσει την Επαγγελματική Ένωση και προσπαθεί μέσα από διεργασίες με το EBU αλλά και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες να αναπτύξει και τα επαγγελματικά συμφέροντα των Ελλήνων ουρολόγων
έχει κάνει παρεμβάσεις στο Υπουργείο τα τελευταία δύο χρόνια όταν ετέθη θέμα και για τις επιστημονικές εταιρείες. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι πριν 1-1,5 χρόνο υπήρχε ένα θέμα το Υπουργείο Υγείας να καταργήσει όλες τις επιστημονικές εταιρείες που υπάρχουν, μετά, μαζί τους βεβαίως και την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, και να τις πάρει όλες κάτω από την ομπρέλα του, να τις κάνει δημοσίου εταιρείες, αντί νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ή δεν ξέρω πώς θα γινόταν. Πάντως, είναι σίγουρο ότι αυτό θα ήταν μια καταστροφική κίνηση για τις επιστημονικές εταιρείες που θα έκαναν την οποιαδήποτε αυτοτέλεια έχουν, είτε να διοργανώνουν σεμινάρια, είτε να κάνουν μαθήματα, είτε να έχουν το δικό τους προϋπολογισμό και να μπορούν έτσι να βγάλουν πέρα θέματα που αφορούν όλους μας. Και βέβαια έχουν γίνει και παρεμβάσεις στο ΚΕΣΥ και στο Υπουργείο για τη συνταγογράφηση. Θα ξέρετε πολύ, ίσως, ότι κάποια από τα φάρμακα μας έχουν επι... Προσπάθησα και σε μερικές στιγμές ίσως κατάφερα να μας σταματήσω από το να γράφουμε τα ακριβά ογκολογικά φάρμακα, γιατί αυτό ήταν μέσα στη παρέτρα των ογκολόγων και ο ουρολόγος ίσως δεν είχε θέση να γράφει αυτά τα ιδιαίτερα ακριβά φάρμακα. Η εταιρεία με παρεμβάσεις τις οποίες έκανε έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πετύχει σε δύο σκοπούς. Και να παραμείνει η ίδια η εταιρεία αλόβητη και ανεξάρτητη από οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση, αλλά ταυτόχρονα να υποστηρίξει και τις απόψεις τις δικές μας, ότι έχουμε και εμείς το δικαίωμα να συμμετέχουμε στην αντιμετώπιση ενός ασθενή, ο οποίος μπορεί να έχει ένα ογκολογικό πρόβλημα και εμείς έχουμε τη γνώση και την ικανότητα να συνταγογραφήσουμε ορισμένα από τα ογκολογικά φάρμακα. Όσον αφορά τους ειδικευόμενους, αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καλέσει τους ειδικευόμενους να μας πούν τι θέλουν, για να κοιτάξουμε να τα εφαρμόσουμε. Πρέπει να σας πω ότι οι συνάδελφοι μπορεί να είναι εξαιρετικοί, αλλά οι ιδέες με τις οποίες μας ήρθαν ήταν εξαιρετικά φτωχές. Και βέβαια θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να αναπτύξουμε αυτή τη σχέση περισσότερο με, με την εταιρεία των δικαιωμένων και να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία και να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Συμμετέχει στην ενημέρωση του κοινού, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, θα γίνει σύντομα μια καινούργια εκδήλωση για την ενημέρωση του κοινού γύρω από τα θέματα της ακράτειας. Και βέβαια, πάνω απ' όλα έχει να διαχειριστεί και τα οικονομικά της εταιρείας, και αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο καθόλου δεν το θέλω. Αλλά είμαστε αναγκασμένοι να το υποστούμε. Θα μπορούσε να κάνει και άλλα πράγματα. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ο ιστότοπος της κάθε μιας εταιρείας είναι πιθανώς και το προς τα έξω πρόσωπό της. Αυτό που όλοι μπορούμε να δούμε και μέσα από τον ιστότοπο μιας εταιρείας μπορούμε να δούμε τι κάνει αυτή η εταιρεία, τι κάνει. Αυτός εδώ είναι ο ιστότοπος της Αγγλικής Ουρολογικής Εταιρείας και κοιτάξτε τι έχει μπροστά. Πάω 2013 από το συνέδριό του στο Μάντσεστερ. Εξετάσεις, μάλλον ένα κορς για εκείνους οι οποίοι δίνουν εξετάσεις ειδικότητας ή FRCS. Meetings της ενδοουρολογικής και ογκολογικής και λαπαροσκοπικής, του λαπαροσκοπικού section. Meeting του ενδογυρόλογης section. Και τι έχουμε εμείς στον ιστότοπό μας. Επιστημονικές εκδηλώσεις, μαθήματα ειδικευμένων, συνεδρίες της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, συνέδρια και συμπόσια. Ό,τι δηλαδή έχει και το site της Αγγλικής Ουρολογικής Εταιρείας, το οποίο βεβαίως είναι πολύ πιο ωραίο, βεβαίως είναι πολύ πιο εύκριστο, βεβαίως το δικό μας site θέλει αναβάθμιση και βεβαίως θα το κάνουμε. Αλλά η ύλη πίσω από αυτό είναι περίπου ίδια. Έχουμε τα ίδια sections, Andrology, Genitourethral Surgery, το έχουμε. Endourology, το έχουμε. Female Neurological Urodynamic Urology, το έχουμε. Oncology, το έχουμε. Δεν έχουμε Virtual Museum και δεν έχουμε Academic Urology, κάτι για το οποίο εδώ και μερικά χρόνια σκέφτομαι, συζητάω και θέλω να κάνω. Ίσως το καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα section ακαδημαϊκής ουρολογίας το οποίο
θα έχει ίσως λίγα πράγματα περισσότερα να προσφέρει όσον αφορά τον ακαδημαϊκό τομέα, το ακαδημαϊκό σέξον της ουρολογίας. Ειδικευόμενοι. Έχουμε το site για τους ειδικευόμενους, αλλά βέβαια έχει πολύ λίγα πράγματα, αν πραγματικά κοιτάξει κάποιος να δει εδώ τι γίνεται. Όλα αυτά είναι, δείτε, EBU Oral Examination 2008. Είμαστε το 2013, δεν έχει ανανεωθεί. Αλλά αυτό είναι αυτό που πρέπει να φτιάξουν οι ειδικευόμενοι. Εκείνοι πρέπει να έχουν το ενδιαφέρον να προτείνουν πράγματα. Το έχουμε ζητήσει. Ζητάμε να προχωρήσουμε και εδώ. Αυτό είναι το site των άκλων ειδικευωμένων. Και εδώ έχουν committee, courses, audio notes, FRCS e-book. Αυτά τα έχουν φτιάξει μόνοι τους. Κανένας από τους ειδικευόμενους δεν έρχεται να μας ζητήσει να φτιάξουμε κάτι για εκείνους. Να μας προτείνουν κάτι. Και εμείς θα κοιτάξουμε να το υλοποιήσουμε. Είναι υποχρεωσή μας να το κάνουμε, βεβαίως. Χωρίς όμως τη δική τους, το δικό τους input, αυτό το οποίο θα μπει μέσα μπορεί να μην αντιπροσωπεύει αυτό που τελικά θέλουν εκείνοι να έχουν. Και βέβαια πρέπει να δουλέψουν και εκείνοι. Το website δεν είναι και το καλύτερο αυτή τη στιγμή. Είναι παλιάς τεχνολογίας, παλιάς μόδας, με λίγα ενδιαφέροντα για όποιον πρωτομπαίνει να το δει μέσα. Θα το αλλάξουμε. Είμαστε σε φάση που προχωράμε την αλλαγή. Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία είσαστε εσείς. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς στην πραγματικότητα έρχεστε σε επαφή είτε με το Δέλτα Σίγμα είτε με κάποιο από τα μέλη του Δέλτα Σίγμα για να πείτε, ρε παιδιά, η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία θα μπορούσε να κάνει αυτό. Κάποιος συνάδελφος μου είπε, πόσα λεφτά έχει η εταιρεία. Δεν ξέρω, καμιά 600.000, 700.000 και γιατί δεν αγοράζει ένα ρομπότ. Αυτά είναι έτσι πραγματικά πράγματα. Δεν μπορεί η εταιρεία να αγοράσει ένα ρομπότ για να εκπαιδεύσει το ρομπότ του ουρολόγου. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ό,τι κάνουμε, γίνονται. Είμαστε μια μικρογραφία της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Ό,τι κάνουμε γίνεται και τι. Απλώς γίνεται σε πολύ μεγαλύτερη έκταση και με πολύ καλύτερη οργάνωση. Αλλά εκεί οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο. Το Δέλτα Σίγμα της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, πέρα από το ότι παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσό μηνιαίος ως μισθό, δεν κάνει τίποτα άλλο. Δεν ασχολείται με τίποτα άλλο. Εμείς έχουμε και άλλα πράγματα να σκεφτούμε. Είναι η εταιρεία μας όμως σύγχρονη, είναι δυναμική, είναι ανεξάρτητη και πιστεύω ότι με αυτά τα οποία το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει προγραμματίσει για να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, είναι η εταιρεία που θέλει. Η απάντηση στο αρχικό ερώτημα είναι ότι εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη μέχρι σήμερα δραστηριότητα της εταιρείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται βελτίωση, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κάποια πράγματα να γίνουν καλύτερα. Θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σαμαρά. Ήταν μια επιτυχημένη διαβίωση στη θέση μας.